Το επόμενο ζευγάρι πήρε τη χαμηλότερη βαθμολογία την περασμένη Κυριακή. Αυτή τη φορά έχει βάλει στόχο να αποδείξει στους κριτές ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο, Μαρία Τσουρή και ο καβαλιέρος της Πάνος Ψηλάς. Στο πρώτο live η Μαρία και ο Πάνος είχαν τη χαμηλότερη βαθμολογία από όλους. 5. 6. 5. 5. Αυτή την εβδομάδα τα δίνουν όλα γιατί ξέρουν ότι ένα ζευγάρι θα αποχωρήσει. Με το που ήρθε η Μαρία από τον αγώνα ήταν ενθουσιασμένη, είχαν κερδίσει κιόλας με συντριπτικό σκορ. Δεκαέξι-έξι κερδίσαμε. Πόσα έφαγες? Εγώ έφαγα 4. Γιατί ρε Μαρία, γιατί ρε Μαρία μου το χαλάς, γιατί αφού τα είχαμε πει αυτά, τα είχαμε συμφωνήσει. Τέλος πάντων, θα το υποστούμε. Αυτό θα δούμε τώρα, να μην έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και την Κυριακή. Αυτό το live δεν με αγχώνει τόσο όσο το πρώτο. Το πρώτο για μένα ήταν σοκ. Για μια αθλήτρια όπως είναι η Μαρία, το βάλεις και οι ευρωπαϊκοί χωροί της ταιριάζουν γιατί δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί τόσο πολύ το πάνω μέρος. Κουράστηκα. Καίγονται. Μέχρι να μυρίσει καμένο, συνεχίζουμε. Μου έχει βάλει μια φιγούρα την οποία την έχουμε ονομάσει Σούπερμαν. Η φιγούρα αυτή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί με τις στροφές ζαλίζεσαι πολύ και κατευθείαν πρέπει να το ξεχάσει το ότι ζαλίζεσαι. Όταν θα σταματήσεις, θα προσπαθήσεις να καταλάβεις πού είναι το χέρι σου. Και να συγκεντρωθείς στο χορό, να σηκωθείς και να συνεχίσεις. Αν βγει, πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή. Ο Θεός να βάλει το χέρι του και αν δεν το βάλει αυτός, θα το βάλουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Εθνικής για να παραμείνουμε. Το 7ο ζευγάρι είναι η Μαρία και ο Πάνος και θα χορέψουν Βιενέζικο κοβάρις. Να εφεύρεις το όνειρο, μια ζωή σε μια μέρα, μια σκηνή πέρα από τη σελήνη. Ένας όμορφος κόσμος που απέχει ένα βήμα, μην ανάβεις το φως, τραβά πλάτη κουρτίνα. Πεταλούδες γυρνούν στην Αθήνα, πάρκα στο κέντρο καλοκαίρι μυρίζει. Μια μητέρα μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα, αλλάζω κι εγώ. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά. Τα κύματα όλα της μοίρας. Φίλαμε ακόμα, φίλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στ' ουρανού την καρδιά. Ήρθατε και σήμερα. Καταρχήν να πούμε ότι ακούσαμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη, το Φίλαμε Ακόμα. Ακούσαμε και ένα ελληνικό τραγούδι. Πώς τα πήγαμε αυτή τη φορά? Δεν ξέρω, δεν είχα τόσο άγχος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δύσκολα είναι κάθε φορά. Πολύ δύσκολα. Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε συγκεντρώσει τη χαμηλότερη βαθμολογία. Γι' αυτό ξέρω ότι είναι κάτι το οποίο σε είχε στεναχωρήσει. Αλλά επειδή είστε αθλήτρια και μαχήτρια, είπες ότι τώρα θα σας δείξω εγώ. Αισθάνεσαι
ότι τελικά ο Θεός έβαλε το χέρι του. Αισθάνεσαι ότι τα πήγες καλύτερα αυτή τη φορά? Αισθάνεσαι ότι η βαθμολογία θα είναι υψηλότερη? Δεν αισθάνομαι ότι τώρα απέδειξα αυτό που μπορώ, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν συνεχίσω, κάποια στιγμή θα το κάνω, γιατί βλέπω ότι μπορώ τελικά. Για πες μου λίγο και εσύ τη δική σου εμπειρία και πώς πιστεύεις ότι έχει εξελιχθεί η Μαρία από την προηγούμενη εβδομάδα. Σαφώς η εξέλιξη και η βελτίωση είναι αισθητή. Ναι. Περισσότερο είναι στο δικό της το σώμα και το καταλαβαίνει και εκείνη σιγά σιγά, γιατί αρχίζει να λύνεται και να αρχίζει να το διασκεδάζει περισσότερο. Και όταν αρχίζει να διασκεδάζει, είναι το βασικό, γιατί τότε χορεύει. Για να δούμε όμως τι έχει να πει και ο Φωκάς Ευαγγελινός. Έχει απόλυτο δίκιο Πάνος. Είναι πολύ σημαντικό να διασκεδάζετε αυτό που κάνετε. Σήμερα, Μαρία, πραγματικά ήσουν πολύ καλύτερη από την προηγούμενη φορά. Και η Μαρία αποδεικνύει πόσο μπορεί να απελευθερωθείς μέσα από το χορό και την κίνηση και την καλή διάθεση. Γιατί η ψυχή και η δύναμη παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τα βήματα πολλές φορές. Βέβαια, υπήρχαν λάθη στη χορογραφία. Υπήρχε ένα, δύο, τρία, το οποίο το μετράγαμε πολύ έντονα και πολύ δυνατά και το τονίζαμε πολύ, υπήρχε απόσταση μεταξύ σας, αλλά δεν πειράζει, αυτό σημασία έχει προσπάθεια και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πας πολύ καλύτερα. Μαρία, κατάλαβες αν του άρεσε η χορογραφία αυτή του Φωκά? Πιστεύω του άρεσε, αλλά πιστεύω θέλει να δει περισσότερα. Αλλά ντρέπεται να μας το πει, λέει. Και θα τα δω, είμαι σίγουρος. Θα τα δω. Την προηγούμενη εβδομάδα τι σου είχε βάλει ο κύριος Φωκάς, Μαρία? Μου είχαν πέντε. Ναι. Πέντε σου είχε βάλει και ο κύριος Λάτσιος. Πέντε. Για να δούμε τι έχει να πει σήμερα ο κύριος Λάτσιος. Λατρεμένο τραγούδι πρώτα απ' όλα. Σε παρασύρει πάρα πολύ ωραίο και μπράβο για την επιλογή σας. Συμφωνώ με τον Φωκά, ήταν πολύ πολύ καλύτερο το ζευγάρι. Η Μαρία ακόμα καλύτερη. Εγώ αντίθετα, βέβαια, στο δεύτερο μέρος, είναι μερικές φορές που τις όποιες αδυναμίες μας η αθότητα και αυτό το άγουρο που έχει ένας αθλητής στην κίνηση, η έλλειψη πλαστικότητας που λέγαμε στο πρώτο, εγώ το έδωσα σαν πλεονέκτημα. Είδα μια πολύ τρυφερή, πολύ ρομαντική κοπέλα. Που είχε τη θέληση, και είναι χαρακτηριστικό των αθλητών που κάνουν πρωταθλητισμό, είχε τη θέληση να το κάνει καλύτερα, αλλά με μια θεότητα που εμένα με συγκίνησε. Μπορεί να φταίει και το τραγούδι. Το τραγούδι, άμα είναι να το βάζουμε συνέχεια. Παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι και είναι λίγο άσχετο, να με συγχωρείτε, αλλά τότε είναι γεγονός ότι του χρόνου θα είστε στις ομπρέλες του Χερβούργου, θα εμφανιστείτε? Καταλάβατε, όλα να τα προδώσετε πια, κύριε Κουστάρ, ειλικρινά. Εάν το συγκινεί τόσο αυτό το τραγούδι τον κύριο Λάτσιο, εγώ θα τον παρακαλέσω να μας σιγοψιθυρίσει λίγο το ρεφρέν μέχρι εσείς να πάτε στο Green Room και στη Μέρη Σιλιαξάκη. Έτσι λίγο, 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 αυτό το φύλαμε ακόμα. Ναι, πάνω στο Green Room. Ένας μαγνήτης στο ψυγείο, ένα σημείο με ένα αστείο, ένα σπίτι, ένα φιλί, ένα δύο. Φύλαμε ακόμα, φύλαμε ακόμα, όλα τα άλλα υπούν μακριά. Μαρία, yes we can, can, πιστεύεις τελικά? Πιστεύω ότι μπορούμε, ναι. Μπορώ, γιατί ο Πάνος μπορούσε και πριν. Πραγματικό είναι αυτή, αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία σου, να δούμε πόσο συγκινητική θα είναι. Η βαθμολογία των κριτών είναι... Αλέξης Κοστάλας. 6. Έρικα Πρεζεράκου. 7. Γιάννης Λάτσιος. 7. Φωκάς Ευαγγελινός. 6. Παιδιά, είναι η ίδια βαθμολογία με αυτή της κυρίας Ξάνθου και του Κώστα Μαρτάκη. Πώς νιώθετε γι' αυτό? Δεν είσαστε σίγουρα οι τελευταίοι για σήμερα. Δεν είσαστε. Μας το χαλάτε. Μας το χαλάτε. Είχαμε συνενέρωση. Η βαθμολογία είναι καλύτερη από την προηγούμενη φορά, οπότε αυτό είναι θετικό πάντα.
Να πούμε ότι εδώ έχει τεράστια κερκίδα η Μαρία. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά και η κερκίδα της και εσείς από το σπίτι, με συγχωρείτε, μπορείτε να ψηφίσετε για να παραμείνει εδώ την επόμενη εβδομάδα. Να την ξαναδούμε, να δούμε πώς θα εξελιχθεί και πώς θα πάει καλύτερα. Αυτός είναι ο αριθμός που θα μπορέσετε να πάρετε τηλέφωνο. Να παροτρύνουμε όλο τον κόσμο να ψηφίσει. Είπαμε είναι για ένα πάρα πολύ θετικό σκοπό. Εσύ νιώθεις αλλαγές στο σώμα σου ήδη, δύο εβδομάδες τώρα? Νιώθω πάρα πολύ πιασμένη, πάρα πολύ πιασμένη και κουρασμένη. Αλλά όχι, ελπίζω ότι θα δω άλλαγες στο σώμα μου. Θα ήθελα. Αλλή, φαντάσου που είσαι και αθλήτρια και παρόλα αυτά νιώθεις πιασμένη. Μάλιστα.